για το τι συμβαίνει στην κυβέρνηση, αλλά θέλω να πάμε στο τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είσαι ένας από τους 53 που έγραψαν ένα κείμενο και που έχουν αναπτύξει τους προβληματισμούς τους για το τι έγινε στις εκλογές, για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το κόμμα, για το ότι δεν πρέπει το κόμμα να είναι καρικατούρα του ΠΑΣΟΚ και άλλα πολλά. Ναι. Γίνανε οι εκλογές, κερδίσαμε, έχουμε μπροστά μας μια κεντρική επιτροπή. Παλιά δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία ο κόσμος, ούτε οι δημοσιογράφοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δίναν σημασία θα ήξεραν ότι πάντα όταν έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ γράφουμε κείμενα, πολλά κείμενα, συμβολή στο διάλογο. Τα λέτε και ωραία πάντως, από τίτλους είναι πολύ ωραία. Συμβολή στο διάλογο είναι... Ναι. Και με υπότιτλο «Από την νίκη στην ανατροπή». Είναι 3-4 κείμενα τα οποία έχουν βγει, όλα έχουν ως κοινό παρανομαστή ότι κερδίσαμε στις εκλογές. Πρέπει να δούμε τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά, πώς θα πάμε στην επόμενη φάση που είναι να απαλλάξουμε τη χώρα από την κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό είναι όλο. Αυτά είναι κείμενα που κάνετε και την αυτοκριτική σας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, δημοκρατικό κόμμα είμαστε. Και γιατί βγαίνει ο κύριος Γλέζος και λέει ότι δεν κάνατε αυτοκριτική? Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει. Ξέρετε τι γίνεται. Σε μια συνεδρίαση, αν δεν είσαι μέσα να ξέρεις σε ποιον απαντάει ο Μάλης και ακούς μόνο μια κουβέντα, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της δημοσιοποίησης εσωτερικών κειμένων. Διότι έχουν διαφορετικά συμφραζόμενα, διαφορετικό πλαίσιο. Και όλα είναι διαφορετικά όταν κάνεις μια κουβέντα μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι κοιτάζουν τα πράγματα από την ίδια σκοπιά και όταν γίνεται αυτή η συζήτηση με ένα ευρύτερο κοινό το οποίο θα ακούσει μια λέξη ή μια φράση και θα βγάλει ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά η δημοκρατία έχει και τα προβλήματα της να κάνουμε. Τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν μέχρι τώρα και μας έφεραν μέχρι εδώ είναι ιδιόκτητα κόμματα με αρχηγούς δικτάτορες. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχουμε έτσι. Εάν φύγει ο Αλέξης Τσίπρας, θα έχει το ίδιο ποσοστό? Ώστε. Εάν φύγει ο Αλέξης ο Τσίπρας, θα έχει το ίδιο ποσοστό? Πού να πάει ο Τσίπρας? Λέω, φεύγει ρε παιδί, είπατε για ιδιόκτητα κόμμα. Φεύγει, δεν θέλω να ασχοληθεί με την πολιτική. Και λέει, γεια σας. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει το ίδιο ποσοστό στις εκλογές άμα γίνουν? Υποθέτω ότι μέχρι να αποφασίσει ο Τσίπρας. Όχι, σας κάνω μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Είστε δημοσιογράφος. Μην μου πάτε τώρα, μου πείτε κάτι άλλο. Σας λέω, εάν δεν είχε αρχηγό τον Τσίπρα, θα είχε το ίδιο ποσοστό σήμερα? Επειδή μιλήσατε για κόμματα ιδιοκτησίας, γι' αυτό ναι. Το ρωτάω. Ναι, κόμματα ιδιοκτησίας. Ναι, θα είχε το ίδιο ποσοστό, λοιπόν. Θέλω να δούμε πώς γίνονται οι κεντρικές επιτροπές. Κατά συνέπεια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο γίνονται ρόλο ο αρχηγός του κόμματος. Βγαίνει ο Σαμαράς, τους ανακοινώνει τη γραμμή, ρίχνουν ένα χειροκρότημα, βγαίνουν τα συμπεράσματα, αν είναι θερμό το χειροκρότημα ή πιο χλιαρό, και πάμε για άλλα μετά από 6 μήνες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ δεν πάει στη Βουλή και δεν ένα λεπτό, γιατί έχω ερώτημα. Ένα λεπτό, κύριε. Έχω ερώτημα. Γιώργο, έχω ένα ερώτημα. Αυτό σωστό? Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αφού είναι αυτό σωστό, τότε το άλλο είναι λάθος που λέτε. Όχι, δεν γίνεται να είναι και τα δύο σωστά. Γιατί όταν ο κύριος. Η δημοκρατία ή μη δημοκρατία. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Άστο, έτσι είναι. Μην τη φάμε τη δημοκρατία σήμερα. Υπάρχει το ιερείς που λέω που λαλούν πολλά κοκόρια, δεν ξημερώνει. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Εάν όταν ο κύριος Τσίπρας βγήκε εκεί, είμαστε και στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ, του είχε ρωτήσει όλου? Αν θέλετε να την επαναλάβετε την ερώτηση, να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο. Όταν ο κύριος Τσίπρας είπε. Όταν ο κύριος Τσίπρας είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του προεκλογική, αν δεν κάνω λάθος, ότι ναι, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, η χώρα μας είναι στο ΝΑΤΟ και θα είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είχε ρωτήσει γι' αυτό? Γιατί ό,τι λέει ο κύριος Σαμαράς ρωτάει πρώτα αυτό. Γι' αυτό τον ρωτάω. Επειδή ο κύριος Σαμαράς κάνει το λάθος. Θα δούμε και οι άλλοι αν κάνουν το λάθος. Εξ όσων γνωρίζω, ο Τσίπρας κινείται απόλυτα μέσα στις συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το συνέδριο και αποφασίσει ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, ας πούμε. Υπάρχει τέτοια απόφαση? Έχετε αντιληφθεί εσείς να έχουμε φύγει? Όχι, εσείς λέω, έχετε την εντύπωση. Τώρα, έχει διατυπωθεί στο συνεδριό σας ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που ναι, ανήκει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχει τέτοια φράση? Δεν υπάρχει. Ο δικός σας προβληματισμός, κύριε Κλογέτση, που εστιάζεται στο κείμενο αυτό? Όλοι μαζί με μια διαδικασία και γράφαν όλοι κάθε μέρα και από μια θέση. Εκλογές έγιναν. Κακό έκαναν, είναι αυτό. Καθόλου κακό. Λέω όμως το διατάφτα, οι εκλογές έγιναν με έναν ορισμένο αριθμό συνεργατών, με συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι πήραν την ευθύνη και έτρεξαν με τους υποψηφίους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλω και να πω. Και πολύ καλά κάνει και το συζητάει, βεβαίως. Ναι, αλλά... Όχι. Και οι απόψεις αυτές που λέει ο κύριος Κυρίτσης για μένα είναι υγιείς. Βεβαίως πρέπει να διατυπώνονται. Άλλοι μόνο δηλαδή. Αλλά εγώ είναι υγιείς. Βεβαίως είναι υγιές, αυτό λέω. Τότε γιατί τις πάτε κόντρα και σας φαίνεται περίεργο? Εμένα μου πάει κόντρα. Έχετε συνηθίσει στο μη. Εγώ πιστεύω ακραβάντως. Όπως δέχτηκα και αυτό πάτε για τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει τη διαφορά και το έχει φέρει εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο χαρτί που έχετε. Τελικά, Γιώργο, τους Πασόκους τους θέλετε ή δεν τους θέλετε?
Δεν ξέρω, εσείς τους θέλετε που τους έχετε στην κυβέρνηση. Τώρα γιατί μου μιλάς. Λύστε το εσείς που τους έχετε στην κυβέρνηση. Με συγχωρείς, Γιώργο. Προηγουμένως και δεν είμαι κομματικός. Όταν έχω άποψη, να το κουβεντιάζουμε. Έχω πολιτική άποψη, ψηφίζω, ναι, αλλά κομματικός δεν είμαι. Μη μου το θέτεις έτσι. Okay, εντάξει. Εντάξει, εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου εδώ. Εντάξει, σας καταλαβαίνω, είμαι του Sky, δημοσιογράφος και λέγομαι Πορτοσάλτη και κάθομαι απέναντί σου. Μάλιστα Άρης. Λοιπόν, και Άρης. Λοιπόν, αλλά κόμματος δεν είμαι, κανενός. Σας αρέσουν οι Πασόκοι στην κυβέρνηση? Πιστεύετε ότι είναι καλύτερα που έχει και το Πασόκ στην κυβέρνηση? Με τον κύριο Βενιζέλο, ας πούμε, που έσκασε η δικογραφία για τα υποβρύχια και αναγκάστηκε ο Μημαράκης με το Σαμαρά να κλείσουν τη Βουλή στη μέση συνεδρίας, σας αρέσει? Είχε κάτι η δικογραφία άλλη... το οποίο γνωρίζετε που είναι πολύ βαρύ και επιλείψιμο? Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω να γνωρίζετε εσείς, εγώ το ξέρω. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Πέντε φορές το πρωτογενές πλεόνασμα. 2,5 δισεκατομμύρια σκοπεύει πράγματι, η κυβέρνηση λοιπόν, αν να πάρει πουλώντας το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Πράγματι η διαχείριση του θέματος είναι προβληματική, ασχέτως αν δεν γνωρίζω τι έχει μέσα ο φάκελος. Και λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό όμως εγώ την είπα. Να ακούσω και την άποψή σου για το θέλετε του Πασόκου. Έχω διαβάσει κείμενα του κυρίου Ντινόπουλου που είναι υπουργό κυβέρνηση. Έχω ακούσει τον κύριο Μιχελάκη, τον κύριο Μεϊμαράκη, που ήταν υπουργό. Τον κύριο Αβραμόπουλο που λένε ότι είναι σκανδαλάρα πρώτου μεγέθου. Και έχετε τον Βενιζέλο εκεί και τον προσκυνάτε να τον χαίρεστε. Κοίταξε, ο Ντινόπουλο και ο Μιχελάκη έχουν θέσει κάποια θέματα για δημιουργικό διάλογο, όπω είπατε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, Γιώργο, το πρόβλημα, το θέμα Πασόκ σα πειράζει. Και εσένα σε πειράζει από την καταλαβαίνετε. Εγώ μια ερώτηση σου έκανα και αυτέ που βεντιάσουμε το θέμα. Όχι, εσύ μου λες για τον χρόνο που γίνεται. Ποσό με ενδιαφέρει ο Βενιζέλος ή ο ένας ή ο άλλος. Ναι, όχι όλοι πάντως. Κάτι γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι πρέπει τέλος πάντων να ανοίξουμε, να συνεργαστούμε και με άλλες δυνάμεις και πρώην μνημονιακούς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ εκτιμώ, αν μου επιτρέπει ο κύριος Κυρίτσης να κάνω μια εκτίμηση διαβάζοντας κάποια πράγματα και κάποια κείμενα, ότι, και να με διορθώσει φυσικά αν κάνω λάθος, ότι όταν λένε δεν θέλουμε τους Πασόκους ή το Πασόκ ή οτιδήποτε άλλο, φαντάζομαι ότι αυτό που εννοούν είναι ότι δεν θέλουν να μεταμορφωθεί ή να μεταβληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα άλλο Πασόκ. Νομίζω αυτό καταλαβαίνω εγώ, αυτό εισπράττω. Και βεβαίως δεν θέλουν να ταυτιστούν με στελέχη του βαθέως Πασόκ που στην κοινωνία έχουν το χειρότερο όνομα. Αυτό νομίζω λένε. Αυτούς τους έχει μαζέψει η κυβέρνηση Σαμαρά. Αν τα κείμενα αυτά όχι, για να έχουν σημασία, αν είναι εσωτερικό ή εξωτερικό. Ο κύριος Μητρόπουλος. Το κείμενο, ο κύριος ότι κατεβάζει άποψη ο κύριος Μητρόπουλος μόνος του σε σχέση με άλλους πασοκογενείς. Είναι επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο, Γιώργο. Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Για εμάς που παρακολουθούμε απ' έξω. Ναι, για εσάς που παρακολουθείτε απ' έξω. Γι' αυτό να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε. Υπήρχε πάντα δημοκρατία, πάντα κυκλοφορούν πολλά κείμενα. Τα κουβεντιάζουμε, βρίσκουμε μια συνισταμένη, προχωράμε με αυτήν και κερδίζουμε. Ναι, απλώς είναι λίγο πιο εύκολο να υπάρχει δημοκρατία με 4% εσωτερική. Είναι λίγο τι πιο κάνουμε, δύσκολο. Να καταργήσουμε τη δημοκρατία, όπως σας φαίνεται. Εξουσία. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν θα καταργήσουμε τη δημοκρατία, συγγνώμη. Και κανένας δεν ζητάει ίσα-ίσα η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δημοκρατία. Και αν ακούσατε και τον Τσίπρα την περασμένη Παρασκευή, συγγνώμη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα τα έθεσε όλα αυτά τα πράγματα με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Εσείς προσωπικά έχετε εντοπίσει κάποια λάθη που ενδεχομένως έγιναν και στέρισαν ή μείωσαν το εύρος της νίκης που είχε στις εγώ προσωπικά είμαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αναφερθώ στις προσωπικές μου απόψεις. Τις λέω στο κόμμα. Όπως υπάρχουν Πασόκοι που λένε ότι οι υποψήφοι ήταν κυρίως από τον πυρήνα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι δεν κάναμε μεγαλύτερη νίκη από ό,τι θα μπορούσαμε. Εγώ θέλω να κάνω ένα... Αυτό κυκλοφορεί. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα κυρίως στο Γιώργο. Κυρίως για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Επειδή ξεφεύγει λίγο από ερώτηση προσωπικού χαρακτήρα, επειδή ο Γιώργος έχει υπογράψει προφανώς και δεν απαντάω σε ερώτηση. Ναι, όχι, επειδή είπες ότι είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να απαντήσω. Έχει υπογράψει αυτό το κείμενο των 53. Μέσα σε αυτό το κείμενο. Και ενδιαφέρει νομίζω τους πολίτες που αύριο μεθαύριο μπορούν να δουν το ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνάει. Μέσα σε αυτό το κείμενο λες και εσύ μαζί με τους άλλους 52 ότι ενισχύθηκαν εξωθεσμικά κέντρα. Ποια εννοείς? Δεν λέει ότι ενισχύθηκαν εξωθεσμικά κέντρα. Τι ακριβώς? Αν διαβάσετε το κείμενο θα δείτε ότι δεν λέει αυτό. Λέει όμως ότι σε μια πορεία εκλογικής μάχης η διάταξη του κόμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε η πολιτική
και ο συντονισμός να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εξωθεσμικά κέντρα να επηρεάσουν. Ευτυχώς αυτά δεν έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν γίνει. Το λέτε προειδοποιητικά, όχι προληπτικά. Δεν το λέμε προειδοποιητικά. Έτσι είναι τα κείμενα. Όταν κάνεις έναν απολογισμό των εκλογών, βάζεις τα πάντα. Τα θετικά, τα αρνητικά, τις ανησυχίες σου, τους πανηγυρισμούς σου, τα πάντα. Προληπτικά, εγώ νομίζω αυτή η ιστορία με το Πασόκ είναι ότι όλος ο πολιτικός, όλο το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα ιδιωτικώς επιθυμούν τους ψήφους του Πασόκ, αλλά δημοσίως τις αποκηρύσουν. Και αυτό γιατί κουβαλάνε ένα βαρύ φορτίο. Το σύστημα Πασόκ όμως δεν είναι κάτι, δεν είναι πρόσωπα. Είναι ένα σύστημα οικονομίας και εξουσίας. Είναι ένα πλέγμα που διακλαδώνεται στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική οικονομία. Μοιραία, όποιος κληρονομήσει τις ψήφους αυτές, θα κληρονομήσει και αυτό το σύστημα. Αυτό δεν έχουν καταλάβει ούτε οι μεν ούτε οι δε. Κώστα, αυτό το σύστημα είναι μακριά ή κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ? Να σας πω λίγο. Είναι γι' αυτό. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Όταν το δεξί χέρι του Άκη Τσοχατζόπουλου είναι σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είναι αριθμητικά συντριπτικό σε σχέση με τα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μετέωρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βιτρίνα αυτού του συστήματος, χρεώνει... κατά τη γνώμη μου. Αυτό όπως που ΣΥΡΙΖΑ χρεώνει στην κυβέρνηση ότι είναι με τα διαπλεκόμενα, μέρος των διαπλεκομένων είναι και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου, ακριβώς. Εξάλλου το γεγονός ότι καραμπινά τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκονται σε σκάνδαλα φοροδιαφυγής, αποζημιώσεις από τράπεζες και δεν μιλά το κόμμα, δείχνει ότι είναι ένοχο του συστήματος. Το ότι ήταν συνεργάτης του Τσοχατζόπουλου σε μια περίοδο, ο Τσοχατζόπουλος δεν τα έκανε αυτά από την αρχή. Από να με συγχωρήσει, θέλω να σα πω ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όταν είχε γίνει εξεταστική για τον Τσοχατζόπουλο, Γιώργο, θα συνεχίσουμε μετά. Θα συνεχίσουμε μετά. Δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα. Αριθμοί τηλεφώνων θα ξεχάσατε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Γιώργο, θα συνεχίσουμε μετά. Μετά θα συνεχίσουμε, Γιώργο. Ο Βενιζέλος έλεγε τους λογαριασμούς των χρημάτων στην Ελβετία. Πρέπει να πάω, Γιώργο, σε διαφημίσεις. Νούμερα τηλεφωνικά και μας κλέβαζε στη Βουλή μαζί με τον Λοβέρδο. Θα συνεχίσουμε μετά, Γιώργο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μαζί μας μετά θα είναι και ο κύριος Κεγκέρογλου. Αμέσως μετά.